σαν παραμύθι. Γιαγιά εκάβει μάνα Νίνα, φωτιά στα στήθη, κόκκινη μοίρα σερπαντίνα. Χαμένα, χαμένα, τα πιο πολλά κορμιά κουρασμένα, κορμιά δειλά που πήγαν, που φύγαν. Τόσοι γνωστοί στις νύχτας το χορό έχουν πιαστεί. Το πρώτο στεφάνι, βαθιά πληγή, το δεύτερο φτάνει. Σε άλλη γη, το τρίτο στεφάνι, μια συντροφιά που ζήσαμε αυτήν η ομορφιά. Στις νύχτα στο χορό έχουν πιαστεί. Το πρώτο στεφάνι, βαθιά πληγή. Το δεύτερο φτάνει. Σε άλλη γη, το τρίτο στεφάνι. Μια συντροφιά. Η εγχείρηση θα γίνει στον Ευαγγελισμό. Πάει και τελείωσε. Και τα ράματα πονάνε. Σιγά. Ωχ, Παναγία. Όλα θα περάσουν, ελάτε. Υπομονή. Σιγά, καθίστε, σιγά. Θεία μου, θεία μου. Αχ, αυτή η ζαλάδα. Με έχει τρελάνει, δεν αντέχω. Αχ, δεν αντέχω, θεία μου. Θέλετε τίποτε άλλο? Όχι, να φύγεις, κούκλα μου, σε ευχαριστώ, φύγε. Πήγαινε στο καλό. Αχ, θεία μου, να τέλειωναν αυτές οι διαθερμίες τουλάχιστον. Να τέλειωναν να πάω στο σπίτι μου. Να πάω στα παιδάκια μου. Όπου να είναι, τελειώνουν. Τι λέει η θεία η Φρόσωπος? Τι σου γράφει, πώς θα πάει εκεί πάνω? Κουράζεται. Κουράζεται πολύ με τα παιδιά. Ω, τι να κάνει κι αυτή η καημένη, κουράζεται. Να είναι καλά κι αυτή και εσύ, θεία μου. Και εσύ να είσαι καλά. Μου σταθήκατε πια σε αυτή την αρρώστια μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Καλύτερα από όλους τους συγγενείς μου σταθήκατε. Το καθήκον κάναμε. Δεν μου λες, θεία μου. Να τηλεγραφήσω τώρα στο Γιάννη να έρθει να με πάρει. Όχι. Έχεις ακόμα μέρες. Έχεις. Έχω, θεία μου, έχω. Έχω μέρες, έχω. Μπα. Το είπατε και το κάνατε, ε. Βλέπω μετακομίζετε. Αφού βρέθηκε το σπίτι, είστε σύμφωνα με το συμβόλαιο, πρέπει να το παραδώσουμε. Γι' αυτό μέχρι την Κυριακή. Τα παιδιά, δεν τα βλέπω τα παιδιά. Δεν είναι εδώ να σας βοηθήσουνε. Το μεγάλο τον έχουμε εσωτερικό στο Τσοτσίλι. Η Ελένη είναι στο Αμερικάνικο Παρθεναγωγείο. Και τα μικρά δεν κάνει τσικολουβάρ, λέει ο πατέρας τους. Απά, εδώ είσαι. Τι νέα έχουμε? Βρήκα τους μάρτυρες. Ήμουν σίγουρος ότι θα τους έβρισκες. Κύριε Λόγκο. Ναι. Τα γράμματά σας. Α, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Διάβασε. Τι συμβαίνει? Γιατί ταράχτηκες ξαφνικά? Η Εύη. Δικό της είναι το γράμμα. Δικό της. Τελειώνουν οι διαθερμίσεις και πρέπει να την πάρω. Και θα την πάρεις? Τι να κάνω, βρε κορίτσι μου, εκεί θα την αφήσω. Και θα πας τώρα να την φέρεις εδώ? Δεν ξέρω, κάτι θα βρω. Πάω να ετοιμάσω την βαλίτσα. Φεύγω αμέσως. Διάβασε.
Εσύ είσαι. Ακόμη όρθια είστε. Καθίστε, δεν κάνει. Έχεις δίκιο. Είστε σίγουροι ότι θα έρθει ο σύζυγός σας? Ναι, αφού μου τηλεγράφησε. Εδώ είμαι. Νάτος, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα, αλλά ταλαιπωρήθηκα. Γιατί δεν βρήκες βαγκόνι? Δεν υπήρχαν πουκέτες, ήταν όλες πιασμένες. Κάποια στιγμή είπα να αναβάλω το ταξίδι, αλλά μετά σκέφτηκα εσένα. Πέρασα όλη τη νύχτα καθισμένος. Καλά, Γιάννη μου, μου τα λες και φταίω εγώ. Δεν είπα αυτό, απλώς σου εξήγησε γιατί είμαι ταλαιπωρημένος. Αν με χρειαστείτε για να φτιάξετε τις βαλίτσες σας, φωνάξτε με. Γιάννη μου, εντάξει, ταλαιπωρήθηκες, αλλά τώρα πάει, τέλειωσε. Είσαι εδώ. Μα δεν ξέρεις, είχα ένα σωρό κακά προαισθήματα. Εσύ όλο κακά προαισθήματα έχεις. Μα τώρα γιατί μου μιλάς έτσι, τι έχεις? Σου είπα τι έχω. Εντάξει, θα μαζέψω τα πράγματά μου να φύγουμε. Περίμενε. Ξέχασα να σου πω, έγραψα γράμμα στη μητέρα μου στο χωριό και σε περιμένει να πας για καμιά δεκαπενταριά μέρες μέχρι να αναρρώσεις. Να κερδίσεις το βάρος που έχασες. Γιάννη, τρελάθηκες. Εγώ μετράω τις μέρες εδώ μέσα σαν κατάδικος για να γυρίσω κοντά σας και θα πάω τώρα στο χωριό. Χάθηκαν τα καλοκαίρια, τι να κάνω εγώ τώρα στο λιτόχωρο? Δεν είπα σώνει και κανένα, πας, απλώς νομίζω ότι θα σου κάνει καλό. Πήγαινε και θα σου στείλω την Πολυξένη και τον Δημήτρη. Να δουν και αυτά τον παππού και τη γιαγιά. Τι λες, παιδί μου, ποια Πολυξένη, ποιο Δημήτρη? Να χάσουν τα παιδιά τα μαθήματά τους. Δεν πειράζει. Η μάνα μου ξέρει, το έχει παράπονο που δεν πάει να τη δεις. Νομίζει ότι δεν την καταδέχεσαι. Άλλο φασούλι αυτό τώρα. Γιάννη, το ξέρεις πως έχεις άδικο. Εγώ πέρσι επέμενα να πάμε στο λιτόχωρο και εσύ φαγώθηκες να ξαναπάμε στη Βάλτα, εκεί. Εντάξει. Λιτόχωρο θες? Λιτόχωρο. Γεια σου, πατέρα. Εύη,